η ομάδα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός προηγείται ήδη 1-0. Για να δούμε την επίθεση εδώ του Ολυμπιακού. Η μπάλα έρχεται βέβαια στην κόλεβα. Προσπαθεί με πλασέ. Δεν μπορεί. Θα βγάλουν άμυνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα περάσουν και το καρφί. Ωραία. Το λίμπερο του Ολυμπιακού θα βγάλει. Η φάση είναι μακράς διαρκείας. Δεν τελειώνει. Και συνεχίζεται μέχρι και τώρα. Βλέπετε. Η Λονάρα τελικά βγάζει για την Παπαφωτίου. Αυτή γυρίζει για την Χριστοδούλου που παίρνει νέο πόντο 0-2. Που διαδέχεται την Ρούξη Δημητρέσκου που σταμάτησε το βόλεϊ. Μια αθλήτρια πραγματική αρχηγός για τον Παναθηναϊκό όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερα τα 6 τελευταία που είχε ο Παναθηναϊκός. Άλλη δυναμία με πασά του φορά έρχεται να βγάλει η Τσέρνεβιτς. Η πασά για τη Χατάβο που προσπαθεί να κάνει την πάει. Εκπληκτική άμυνα από την Μιλωνά. Θα περάσει απλά η μπάλα σε ένα σημείο που μπερδεύει τις αθλήτριες του Ολυμπιακού η Μλαντένοβιτς. Νέος πόντος 6-11. Βγάζει η Χατάβα. Έρχεται από πίσω η Κόλεβα, δεν μπορεί να τελειώσει ούτε αυτή τη φάση. Είναι άτυχες εδώ οι παίκτες του Ολυμπιακού, καθώς η άμυνα που έβγαλε ο Παναθηναϊκός. Θα βγει 20 ετών με ύψος 87 είναι στο σερβίς. Τη Λαβέρη δεν είναι καλή υποδοχή. Μάχεται όμως ο Παπαφωτίου και παίρνει ένα παλικαρίσκο πόντο. Εδώ η μικρή, τη βλέπετε, ο Παπαφωτίου. Και παίζει beach volley με συμπαίκτη την Αθηνά Τάσου. Εδώ άσος. Αν και η Παπαφωτίου και αυτή έχει εξίσου εντυπωσιακή απόδοση. Και νέος άσος, δεύτερος συνεχόμενος. Πολύ σπουδαία παίκτρια η Σέρβα που βλέπουμε για πρώτη φορά στο ΑΕΛ. Πολύ κακό σέρβις. Μιλωνά, Παπαφωτίου, έρχεται η Χατζηνικολάου να πάρει τον πόντο που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός και παράλληλα να κατακτήσει το πρώτο σετ. 16-25. Οι πράσινες κάνουν εμφάνιση εφάμιλη της ιστορίας και του ονόματός τους. Προηγούνται εδώ στο Μελίνα Μερκούρι του Ολυμπιακού με ένα 0 σετ. Γυρίζουμε για λίγο. Τσετσένεβιτς είναι στο σέρβις. Βγάζει Χριστοδούλου. Έρχεται τρέιλερ Χατζηνικολάου, πολύ ωραία κίνηση για κεντρική. Μια κίνηση που στο αντρικό βόλεϊ συνήθιζε ο Αμαράλ Ντάντε. Δεν μπορεί να νικήσει την Δηλαβέρ που βγάζει ωραία άμυνα. Έρχεται η Χριστοδούλου να χτυπήσει ένα σημείο που η μπάλα σπάει πάνω στον μπλοκ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Χαντάβα δέχεται τον μπλοκ από την Χατζηνικολάου και την Παπαφωτίου. Νέος πόντος για τον Παναθηναϊκό. Ψάχνει να βρει. Παπαφωτίου έκανε καλό σερβίς. Βγαίνει και η άμυνα για τις παίκτες του Παναθηναϊκού. Παπαφωτίου βγάζει στα πλάγια για την Χριστοδούλου που δέχεται τον μπλοκ. Ντουμπλάρι ωραία η Μιλωνά. Παπαφωτίου αλλάζει πολύ σωστά. Και η Μλαντένοβιτς θα πάρει τον πόντο. Εντυπωσιακή κίνηση και πάλι από την Παπαφωτίου που βλέποντας ότι δεν μπορεί να περάσει. Εντυπωσιακή άμυνα από την Ξανθή Μιλωνά. Έρχεται η Μλαντένοβιτς, δεν έχει πρόβλημα ούτε από το 2 να περάσει το καρφί της. 16-18. Εντυπωσιακή η παρουσία και της Μλαντένοβιτς. Και πάλι η Τσερβενιτς δεν κάνει καλή υποδοχή. Έρχεται η Σαββίδου να διορθώσει κάπως τα πράγματα. Χαντάβα όμως δεν μπορεί να περάσει το καρφί. Την μπλοκ. Πετυχημένο από την Παπαφωτίου που κάνει εκπληκτική δουλειά σε αυτό το τομέα. Τη βλέπει ο Σπύρος Χουντουμάδης. Νίκο Παγιωτέλη. Να δούμε αυτήν εδώ τη φάση. Από την Κόλεβα ζήτησε να πάρει τα πάνω της, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Γιάννης Νικολάκης. Από, καθώς... από την Κυριακίδου, ναι, κατάλαβα, αλλά η Κόλεβα δεν πήρε την επίθεση, την πήρε Κυριακίδου που την έκανε άστοχη. Τελικά δίνει φιλέ ο δεύτερος διαιτής. Και... βγάζει Δηλαβέλη. Η μπάλα έρχεται στα πλάγια για την Χριστοδούλη, η μπάλα στο σπάσμα, στο μπλοκ, δεν μπορεί μακίνα να βγάλει την άμυνα, όντως το σετ θα κρυφθεί στην παράταση, 24-24, να είπα από φωτίου στο σερβίς. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν είναι καλή υποδοχή ακόμα. Τσέμιτς, βγάζουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με μανσέτα, γυρίζει για την Χριστοδούλου η Παπαφωτίου. Ωραίο πλασέ, αλλά εντυπωσιακή αντίδραση από την Χαντάβα και λάθος στην Πασαδόρο σε μια κρίσιμη φάση. 24-25, Παπαφωτίου. Πρώτη ευκαιρία για το σετ για τον Παναθηναϊκό. Χαντάβα δέχεται τον μπλοκ, Κόλεβα δεν μπορεί, ο Παναθηναϊκός θα πάρει το δεύτερο σετ με αυτόν τον περιπετειώδη τρόπο. 24-26, οι πράσινες που έχουν πάρει και το πρώτο, προηγούνται πλέον με 2-0, ό,τι και να γίνει θα πάρουν. Δηλαβέρη, Παπαφωτίου, Χατζηνικολάου δεν έχει πρόβλημα. Συνεχίζει Δηλαβέρη στο σερβίς. Μαγκίνα, Σαββίδου, δεν μπορεί αυτή τη φορά η Νικούλη να περάσει. 19-10. Άσος εδώ από την Δηλαβέρ και αυτή έχει πολύ καλή παρουσία. Και μια κακή υποδοχή για τις παίκτες του Ολυμπιακού. Κόλεβα έχει δύσκολο έργο. Υποσιακά η Δηλαβέρ ακόμη μια φορά βγαίνουν εκπληκτικές άμυνες από τα κορίτσια του Παναθηναϊκού. Απλά θα περάσει με Αντένοβιτς. Και για τη Μαγκίνα να βγάλει για τη Σαββίδου. Σαββίδου για την Κόλεβα. Κόλεβα εντυπωσιακά και πάλι η Δηλαβέρ θα βγάλει την άμυνα. Κατάβα Σαββίδου και πάλι Κόλεβα. Και το μπλοκ του σταματάει αυτή τη φορά με την Παπαφωτίου και την Χατζηνικολάου. Πάρει μπρος και το γυναικείο. Γυναικείο βόλεϊ που στην Ευρώπη είναι πραγματικά πολύ αγαπητό, όπως είδαμε στην κάρτα. Με καλό σέρβις και καλές άμυνες.
Τετσένεβιτς δεν μπορεί να τελειώσει. Παπαφωτίου, Λαντένοβιτς σε ένα σημείο που δεν μπορεί να ελέγξουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τρέχει Σαββίδη πάντως, όχι, έχουμε λάθος από τους παίκτες. Βιάζουν καλή υποδοχή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Όντως έτσι γίνεται, παίρνει κόλεβα, αλλά τον παίκτη περιμένει. 19-19. Ευκαιρία είναι και πάλι για τις πράσινες. Παπαφωτίου, Τζανακάκη, τρυπάει τον μπλοκ, την μπάλα στην αντένα. Πόντος για τον Παναθηναϊκό που της καθώς δεν βγήκε καλή υποδοχή και το εκμεταλλεύεται το Ολυμπιακός. Κόλεβα! Όχι, Λαντένα της βγάζει την άμυνα. Καβαδά δεν είναι καλή πάσα αυτή τη φορά. Στο δούλα απλά περνάει την μπάλα. Και νέα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Κυριακίδου κόλεβα. Κόλεβα δυνατά στη διαγώνιο. Out όμως. 21-23. Πόσο κατατοπιστικά είναι αυτά τα replay. Έχουμε πλήρη άποψη το τι γίνεται στον αγώνα. Ωραίο το μπλοκ εδώ από την Λαντένοβιτς πάνω στην Χαντάβα. Αυτό κάνει. Δηλαβέρη βγάζει όμως εκπληκτική υποδοχή. Παπαφωτίου, Μλαντένοβιτς, ασύλληπτο το χτύπημα της Σέρβας που είναι μακράν η κορυφαία παίκτρια της αναμέτρησης και η καθαρή νίκη για τον Παναθηναϊκό. 3-0 αλώνει εδώ του Ρέντι και βλέπετε πώς πανηγυρίζουν τα κορίτσια του κυρίου Κουντουμάδη σε αυτό το ξεκίνημα που βέβαια με τις τόσες ελλείψεις πετυχαίνουν μια τόσο μεγάλη νίκη. Εδώ έχουμε ωραίες μόρφες στιγμές του Ρέντι καθώς οι προπονητές των δύο ομάδων ανταλλάσσουν χειραψίες. Εμείς θα πάμε για